Καλησπέρα και από μένα. Μας παρακολουθείτε απόψε και πάλι από το χώρο της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης Κύπρου. Κάνει πολύ κρύο εδώ απόψε, έχουμε παγώσει, αλλά πολλοί είναι και οι φίλοι που μας παρακολουθούν και κρυώνουν μαζί μας. Σήμερα γιορτάζουν τα παιδιά όλου του κόσμου και ένα μεγάλο μέρος του προγράμματός μας είναι αφιερωμένο στα παιδιά μας. Έχουμε μαζί μας την παιδική χοροδία του Πολιτιστικού Ομίλου Διάσταση που παρουσίασε δύο τραγούδια από δύο πολύ πετυχημένα musical. Chitty Chitty Bang Bang από την ομώνυμη ταινία και Do Re Mi από το Sound of Music. Την ειδική κλήρωση Ιουνίου περιλαμβάνει η απόψινή μας εκπομπή. 50.000 λίρες θα κερδίσει ο πρώτος τυχερός και 10.000 λίρες ο δεύτερος. Ανάμεσα στα δώρα της κλήρωσης έχουμε και ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή Samsung αξίας 370 λιρών και ένα μαργαριταρένιο κολιέ Osaka αξίας 350 λιρών. Ξεκινούμε αμέσως στις κληρώσεις. 400 κερδίζουν από 5 λίρες και τους πάμε ένα 200. 3.064, λίγοντες στο 3.064. Και πάμε για τα πρώτα μας δώρα. Το πρώτο λοιπόν δώρο της απόψινής κλήρωσης είναι καλλιτικά Προξέν, Λουτρεόλα, Βιζιόν και Πίνο Σιλβέστερ, συνολικής αξίας 230 λιρών, προσφορά του φαρμακείου ΓΙ Παπαδόπουλος, Ωνασαγόρου 19α, Λευκοσία. Και τα κερδίζει το 078-241, λιγάκι χαμηλό μου πέφτει αυτό εδώ, γι' αυτό σκύβω συνέχεια. 078-241 κέρδισε το πρώτο μας δώρο. Και το δεύτερο δώρο, που είναι ένα μοντέρνο αμπαζούρ μαζί με διακοσμητικό σαλονιού Ιταλίας, συνολικής αξίας 230 λιρών. Προσφορά της εταιρείας Stiva Enterprises, το κερδίζει το 127-521. 127-521. Πάμε για τον πρώτο μας διαγωνισμό. Έχουμε μαζί μας τα ονόματά σας. Κώστα, καλώς μας ήλθες. Από πού μας έρχεσαι? Από την Πάφο. Από την Πάφο. Ναι. Φθημούλα. Και Φθημούλα από πού είσαι? Από τη Λεμεσό. Από τη Λεμεσό. Ωραία, ήρθατε και δυο στην έκθεση και θα πάρετε και τα δώρα σας να φύγετε. Ναι. Να σας εξηγήσω τώρα τους κανόνες του παιχνιδιού. Θα δείτε 4 αντικείμενα στην οθόνη εδώ μπροστά σας, σε πολύ κοντινό πλάνο. Θέλουμε να τα αναγνωρίσετε, να μας πείτε τι είναι. Θα κερδίσει όποιος δώσει τις περισσότερες σωστές απαντήσεις. Και ο νικητής του διαγωνισμού αυτού θα πάρει ένα air cooler. Να δούμε το δώρο για τον νικητή. Ένα air cooler αξίας 200 λιρών, προσφορά της εταιρείας Marcona Limited. Έτοιμοι? Λοιπόν, ετοιμαστείτε να δούμε το πρώτο αντικείμενο και μόλις αναγνωρίσετε τι είναι, δώστε μας το ηχητικό σας σήμα. Θα σας βοηθήσουν πολύ και τα ηχητικά εφέ που θα ακούτε ενώ βλέπετε την εικόνα. Να δούμε το πρώτο αντικείμενο. Ωραία. Χτύπησε το καμπανάκι σου πρώτος. Χτύπατε έτσι δυνατά να το ακούσουν και όλοι εδώ. Μπράβο. Λοιπόν, δώσε μας την απάντηση. Αεροπλάνο. Αεροπλάνο. Λοιπόν, προχωρούμε στο δεύτερο αντικείμενο. Να δούμε τώρα το δεύτερο αντικείμενο. Ετοιμαστείτε και πάλι. Λοιπόν, ο ήχος που ακούσατε ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστικός. Έχεις κορνάρι πρώτη. Για κάνε το δυνατά να το ακούσουν και όλοι γύρω. Ωραία. Λοιπόν, πες μας τι είναι. Βαρέλι με νερό. Βαρέλι με νερό. Να δούμε, μπορεί να ήταν το νερό, αλλά να δούμε το τρίτο αντικείμενο. Τι είναι? Φωτογραφική. Φωτογραφική μηχανή. Να, θα δούμε στο τέλος. Λοιπόν, και το τέταρτο αντικείμενο παρακαλώ, που είναι και το τελευταίο. Ναι, πρόλαβε όμως και κόρναρε πρώτη. Λοιπόν. Μπογάτσα. 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 Λοιπόν, μισό λεπτό. Όχι, λυπάμαι, δεν μπορώ να σου δώσω το δικαίωμα να απαντήσεις.
Έχεις κερδίσει όμως το διαγωνισμό, αγαπητέ μου Κώστα από την Πάφο. Ευχαριστώ. Διότι μας έχεις δώσει μία σωστή απάντηση. Από τις τέσσερις μόνο μία καταφέρατε να βρείτε. Λοιπόν, να δούμε τις λύσεις και να λέμε ένα-ένα τα αντικείμενα τι ήταν. Αυτοί είναι κολόνες της ηλεκτρικής βέβαια. Δεν έμοιαζε με αεροπλάνο πάνω. Λοιπόν, κολόνες της ηλεκτρικής. Και αυτό ήταν νερό, αλλά ήταν μπουκάλα πλαστική νερού. Μία μπουκάλα πλαστική. Και αυτή ήταν η απάντηση που σου χάρισε το δώρο. Ήταν μία φωτογραφική μηχανή πραγματικά. Αλλά ήταν και πολύ χαρακτηριστικός ο ήχος. Και αυτή δεν ήταν μπουγάτσα, ήταν τυρόπιτα. Ακριβώς. Για άκουστε αυτό. Λοιπόν, ευχαριστήσω και τους δύο σας που ήρθατε και λάβατε μέρος στο διαγωνισμό μας. Εσύ έχεις πάρει και το δώρο, εσύ κάποια άλλη φορά. Λοιπόν, καληνύχτα σας. Και πάμε ζιγ-ζακ με μια δεκαεξάρα. Ασκοτωθούμε. Κύριε Λέσου, ασκοτωθούμε κιόλας. Εντός ο ναστείο δηλαδή να δείτε τροχονόμο να πέφτει που είμαι τώρα. Γελάστε πάρα μου, γελάστε, ξεθυμάνετε. Είμαι αρτον κύριε, ασκοτωθούμε κιόλας. Για όνομα του, δηλαδή, εν μας κάνει που θυσιαζόμαστε για τον τόπο, εν το ευχαριστώ σας του. Εν τα παρκάρετε πάνω μου πας τα πεζοδρομία. Δεν παρκάρετε πας στα πεζοδρόμια, κοντά μου λέει κανοπέδιο, ναι σας κάνει. Οξάνε το πεντοσέλινο που σας κολλεί. Αθυμίσετε μου μια πασαμάκα προχτές στις εκλογές, ήρθε να ψηφίσει για μένα που μου καθήκω. Ήρθε μες στη στράτα, ναι πάρκαρε το μες στη στράτα, ναι έφκανε τη κελέ της έξω από το Παναθήρι, εδαμέ το άδεισο κλαλί. Αλλά όπως είναι η πρώτη φορά που ψήφισε. Οπωσδήποτε. Εμυρίστηκα τα ύδατα στο όνειρο μου που λαλείται παραμονή των εκλογών. Είδα ότι το δίκο είσαι πισίνα δική του. Και έκαμε κόκτεϊλ πάρτι ο κύριος Κυπριανού σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς των κομμάτων μας. Και ήρθα στην ούλη για μέ. Και περνούσαν πόμπα, πολλά ωραία. Ούλοι με τα ίδια μαγιό. Δεν και διαφορούσαν σε τίποτε. Εφορούσαν ποτούν τα τάγκα. Άκουα μάλιστα τον κύριο Κυπριανού που λένε του κύριου Λιτσαρίδη. Εβάσου, να πάθουμε και κανένα χαθά με τον Μαϊό. Εγώ πιστεύω, δηλαδή του ιατρός, ότι μέσα από τα εμπλεκόμενα κάθε κόμμα πρέπει να γίνει κάστρο, όχι πισίνα. Είναι έρθες να με βάσω, δηλαδή του. Ήρθα για να δω εάν ξέρει κολύμπι ο Δίγκλης και ο Ρολάνδης. Δηλαδή. Και πράγματι, μέσα στην πισίνα, επιτσάλιζε ο κύριος Δίγκλης. Ήταν που πάνω του ο κύριος Παπαπέτρου με τον τροχό. Αν πάει και πάει που κάτω. Και ο κύριος Ρολάνδης εψάρευκε με το ψάρο του Φεκούιν του για μέ. Και ήταν ο κύριος Κληρίδης που πάνω με μια γυάλα που δουν τα χρυσόψαρα. Και έτσι ήρθαν τούτα έτσι, αν μάθει ψαρεύκε. Που δουν τα μετανόητα. Ο κύριος Χριστός και θα θυμούμε ήταν στο τραπέζι του Πιπό. Έπαιζε μόνος του και φώναζε τον κύριο Βασιλείου να έρθει να αλλάξουμε μια παλιά. Ο κύριος Βασιλείου ήταν πάντα κάτω από την ομπρέλα. Εχώρεν τους. Παίζετε εσείς, λένε τους. Εγώ πάντα θα είμαι που κάτω, ενάμε να σας δωρώ. Παίζετε. Επνίγει ένα λόγος. Οπωσδήποτε. Σας παρακαλώ, βοηθάτε μας και εσείς στο καθήκον μας και μην παρκάρετε πάνω στα πεζοδρόμια. Να φοράτε τα κράνη σας, να βάλετε τη ζώνη σας και να μην πουλάτε πολλά. Διότι το κράτος χρειάζεται λεφτά, καταλάβετε. Είμαστε αναγκασμένοι να τα πορτάρουμε. Διότι έτσι που πάτε εσείς θα ένα παρκάρετε έξω από περίπτερα κομμάτια. Ήταν.
Άμα παρκάρετε έξω απερίπτερα, τα περίπτερα πού να πας? Πας στις πολυκατοικίες? Και άμα πας στα περίπτερα, πας στις πολυκατοικίες, τα σασέρι να βγουν στον δρόμο? Δηλαδή ήρθαν τα αυτοκίνητα να βγάλουν τα σασέρι στον δρόμο? Οπωσδήποτε. Θα πάμε να κάνουμε το καθήκον μας. Δεσποζίνη! Δεσποζίνη, σε παρακαλώ. Κάτω από τη μότορα, μάνα μου. Όπου το αριθμό της ταυτότητας σου, το τηλέφωνο σου. Συσκοπιστήκαμε. Ο Σταύρος Λούρας σε ένα νέο επάγγελμα οδηγεί και παίζει προσοχή. Σε κάποια στροφή ίσως παραμονεύει. Και πάμε παρακάτω. Σκεφτήκατε πού θα πάτε φέτος διακοπές? Μια συνταγή για ένα ταξίδι στο όνειρο από τους λαθρεπιβάτες. Ταξίδι στο όνειρο, ταξίδι στα γνωστό μαζί σου. Κι όπου εκεί και πάμε, όπου πεις. Ταξίδι στο όνειρο, ταξίδι στα γνωστό μαζί σου. Κι όπου εκεί και πάμε, όπου πεις. Ταξίδι στο όνειρο, ταξίδι στα γνωστό μαζί σου. Κι όπου εκεί και πάμε. Πάνω κάτω, το παιχνίδι με τα βαριά και τεράστια τραπουλόχαρτα. Αυτή τη φορά θα διαγωνιστούν ο Ευρυπίδης, έτσι, ναι, και η Έλενα. Λοιπόν, Ευρυπίδη, παίζεις πρώτος. Έχουμε κάνει κλήρωση, ο Ευρυπίδης θα διαγωνιστεί πρώτος. Να σας πω και πώς θα το παίξουμε. Θα τραβήξετε 5 χαρτιά χωρίς να κοιτάτε και μετά Ευρυπίδης θα μου δώσει ένα έκτο, το οποίο θα δούμε όλοι. Στη συνέχεια θα σας ρωτώ πάνω κάτω και εσύ θα πρέπει να μαντέψεις αν το επόμενο χαρτί είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από το προηγούμενο. Έτσι, αν βρεις 5 σωστές απαντήσεις, θα κερδίσεις 5 δώρα. Κάθε απάντηση και ένα δώρο. Αν όμως δώσεις έστω και μία λαθασμένη απάντηση, τότε θα χάσεις και όλα τα δώρα που έχεις κερδίσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Συμφωνεί? Λοιπόν, να σου πω και τι θα κερδίσεις τώρα, αν φανείς τυχερός. Θες να μάθεις το δώρο σου? Λοιπόν, το δώρο για τον τυχερό, αν φανεί τυχερός, είναι 5 δώρα βέβαια, συνολικής αξίας 200 λιρών, προσφορά της εταιρείας Chris Radiovision Limited. Λοιπόν, Ευρυπίδη, στα πεντακτά, δώσε μου 5 χαρτιά. Έλα, 1, 2, 3, μην κοιτάς, 4, 5. Και τώρα το έκτο χαρτί. Λοιπόν, έχεις τραβήξει το 5 καρό. 5 καρό τράβηξε ο Ευρυπίδης. Πάνω ή κάτω? Πάνω. Πάνω. Μισές-μισές πιθανότητες. Πάνω, πολύ σωστά, κερδίζεις το πρώτο δώρο που είναι ένα ζευγάρι στέρεο headphones. Θα πάμε για το δεύτερο. Αν θες μπορείς να σταματήσεις, να πάρεις τα headphones και να φύγεις. Έχεις δικαίωμα να το κάνεις. Λοιπόν, για το δεύτερο. Πάνω ή κάτω? Πάνω. Πάνω. Λυπάμαι, το 4 καρό κάτω έχασες. Μια άλλη φορά, Ευρυπίδη, σας φανείς πιο τυχερός. Ήταν μισές-μισές πιθανότητες, 8 καρό μοίραζε το παιχνίδι. Λοιπόν. Και αφού έχασε ο Ευρυπίδης, θα δώσουμε την ευκαιρία σε άλλο ένα να διαγωνιστεί. Ποιος είναι ο επόμενος? Μετά την Έλενα, βέβαια. Έλενα, λοιπόν, εντάξει, όσο μπορούσα, τα μπέρδεψα πάλι. Δώσε μου 5 χαρτιά. 1, 2, 3, 4, έτσι εμείς θέλουμε να δίνουμε τα δώρα μας, δεν θέλουμε να τα κρατάμε. Και το έκτο χαρτί, έχεις τραβήξει το 10 καρό, μπράβο, μεγάλο νούμερο, 10 καρό για την Έλενα. Έλενα, πάνω ή κάτω? Κάτω. Κάτω βέβαια, ναι. Αν έχεις τύχει, διάβαινε, αυτό είναι που λέμε. Πού να ξέρεις, 3 χαρτιά είναι πάνω από το 10, Βαλές Δάμα Ρίγας. Ελενάκη μου, φάνηκε άτυχη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Και τον Ευρυπίδη, να έρθουν οι δύο επόμενοι. Χίλια ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Λοιπόν. Αυστραλία. Εσείς κάτω, να μην φωνάζετε πάνω και κάτω, μην επηρεάζετε τους παίχτες. Το όνομά σας? Ευγένιος. Ευγένιε, καλώς μας ήλθες. Σιγά και μέρτσες. Λοιπόν.
Πάμε ακόμα για τα πρώτα δώρα. Ελπίζω εσείς να φανείτε πιο τυχεροί από τους προηγούμενους, να μην κρατήσουμε δύο σετ δώρα. Λοιπόν, έχουμε πει τι ήταν τα πρώτα πέντε δώρα, να πούμε τι θα είναι τα δεύτερα πέντε δώρα. Και είναι, να τα δούμε. Πέντε δώρα συνολικής αξίας 228 λιρών προσφορά των καταστημάτων Μονίκ. Λοιπόν, Ευγένεια, πέντε χαρτιά. Στα πεταχτά. Όχι κι όλα μαζί. Περίμενε μισό λεπτό. Τρία, τέσσερα, πέντε. Και το έκτο, σε παρακαλώ πολύ. Εφτά καρό. Να το δουν και οι τηλεθεατές μας. Το εφτά καρό για τον Ευγένιο. Πάνω ή κάτω. Πάνω. Πάνω, πολύ σωστά. Κερδίζεις το πρώτο δώρο που είναι γυαλιά του ήλιου. Πάνω ή κάτω. Πάνω. Με 9 καρό πας πάνω. Πάνω. Εντάξει, πάνω. Τι να σου κάνω, ήρθε κάτω. Λοιπόν, με το 9 καρό πας πάνω, Ευγένιε. Λοιπόν, και να συνεχίσουμε με τις κληρώσεις μας, μια που φάνηκαν τόσο άτυχοι οι φιλοξενούμενοι μας, τι να γίνει. Θα κληρώσουμε τα επόμενα δώρα. Το τρίτο δώρο για απόψε, μια σειρά από αγνά φυτικά καλλιντικά, χέλι αντί, συνολικής αξίας 220 λιρών, προσφορά της εταιρείας Παντελής Πατατός Limited. Και τα καλλιντικά κερδίζει το 127-833. 127-833 έχει κερδίσει τα καλλιντικά. Το τέταρτο δώρο, με συγχωρείτε, το δεύτερο αυτής της σειράς, ένα μαργαριταρένιο κολιέ αξίας 350 λιρών, προσφορά της Osaka Pearl Enterprises. Και το κερδίζει το 007-032, 007-032 έχει κερδίσει το τέταρτο δώρο. Και το πέμπτο και τελευταίο, που είναι ένας προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής μάρκας Samsung, αξίες 370 λιρών, προσφορά της εταιρείας Γαλαταριώτης Computers and Communications. Και το κερδίζει το 045-278, 045-278. Η ομάδα χορού της Σωτηρούλας Ζένιο από τη Λεμεσό με ένα ποτπουρί από τη Λεωφόρο Β της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Θα παρακολουθήσουμε τώρα ένα ταχυδακτυλουργικό τρίκ που παρουσίασε πρώτος ο διάσημος μάγος Χουντίνι, Λούι Ελ Γκρέκο, και μαζί του ο Πολ και η Νίτσα. Απόψε θα το ακούσουμε από τα παιδιά της χοροδίας του πολιτιστικού ομίλου Διάσταση. Lonely Goat Hair και Good Night Farewell. Από τη Διεθνή Κρατική Έκθεση Κύπρου, γεια σας!